Ένα σκηνικό το οποίο θυμίζει Ναρκοπέδιο, κάτι το οποίο αποτυπώθηκε και στι ψυχρά τυπικέ και ευγενικέ χειραψίε του Πρωθυπουργού με του δύο πρώην. Πρωθυπουργού σε αυτή την περίφημη εκδήλωση στο Ινστιτούτο Καραμαλής που πρώτο είχε αποκαλύψει εδώ σε αυτό εδώ το πλατό ο Νίκο Ελευθερόγλου πριν 10 περίπου ημέρε. Ο Γιάννη Μπασκάκη, ο πολιτικό μα συντάκτη, παρακολούθησε στη Φιλοφέη στην έδρα του Ιδρύματο Καραμαλή την συγκεκριμένη εκδήλωση. Ε, είδε όλο το ρεπορτάζ και φαντάζομαι, Γιάννη, ότι ήσουν από αυτού που μπορούσαν να κόψουν τον πάγο στο κλίμα με το μαχαίρι, ε. <laughs> <laughs> Αυτό είναι μια αλήθεια πρέπει να πούμε Καλησπέρα Γιώργο Καλησπέρα και στον Νίκο και στη Μάγκη Καλησπέρα εδώ από τη Φιλοθέη όπου βρίσκεται το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμαλής έχει ελοκληρωθεί φυσικά πλέον η εναρκτήρια η μέρα η μέρα της έναρξης του συνεδρίου που διοργανώνει το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμαλής για τα 50 χρόνια από τη μετάβαση στη Δημοκρατία κεντρικός ομιλητής Uh, ήταν σήμερα ο Μάριο Μόντι, ο πρώην uh, πρωθυπουργό τη Ιταλία. Και ναι, βέβαια, όλοι συζητάμε σήμερα για τι uh, τρει παρουσίε στην ίδια εκδήλωση uh, των τριών πλευρών, των τριών κομματιών τη Νέα Δημοκρατία uh, που εκπροσωπούνται, από, εκφράζονται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό και από τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς, τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, πρώτος εδώ στην εκδήλωση uh, έφτασε ο Αντώνης Σαμαράς, ακολούθησε ο Κώστας Καραμαλής και στη συνέχεια α, ήρθε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος ε, συμμετείχε νωρίτερα σε άλλη εκδήλωση στο Ζάπιο που διοργάνωνε η Προεδρία της Δημοκρατίας και η Βουλή. Ε, να σας πω ότι ο κ. Μητσοτάκης ε, κατευθύνθηκε προς τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, ε, τους χαιρέτησε, είχαν ε, τυπικές ε, χειραψίες στο πλήσιο της αστικής ευγένειας. Ε, Είδαμε κάποια χαμόγελα, εντάξει, νομίζω είναι στο πλαίσιο των, ε, αυτό που είπαμε και νωρίτερα, της αστικής ευγένειας. Τυπικοί χαιρετισμοί, ε, νομίζω, μπορεί να πει κανείς ότι mm -hmm. ήταν ε, αυτοί. Ε, από εκεί και πέρα, ε, στην λήξη της ε, εκδήλωσης, ο κ. Μητσοτάκης ξανακατευθύνθηκε προς την πλευρά των δύο πρώην πρωθυπουργών και εκεί ε, είχα, υπήρξε ένα σύντομο διάλογος, μάλιστα... Ε, απευθύνθηκε και στον Αντώνη Σαμαρά. Οι mm -hmm. πληροφορίε αναφέρουν ότι του είπε ότι θα τον δει αύριο στη, στα εγγένεια της, ε, ε, του Μουσείου του Οδυσσέα Ελίτη στην Πλάκα. Ε, να σας πω ότι έχει, έχει μεγάλο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου η χωροταξία τη εκδήλωση αυτή, γιατί κάθονταν μεν και οι τρεις, και ο, ο πρωθυπουργό και οι δύο πρωθυπουργοί στην πρώτη σειρά. Όμω του χώριζε ένα διάδρομο στη μέση. Δηλαδή, από τη μία πλευρά καθόταν ο κ. Μητσοτάκη, από την άλλη πλευρά κάθονταν ο Κώστας Καραμαλή mm -hmm. και ο Αντώνη Σαμαράς, Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί μεταξύ του κάθονταν σχεδόν δίπλα, καθώ του χώριζε μόνο ένα κάθισμα. Και να σα πω ότι μεταξύ του οι δύο, όταν βρέθηκαν, είχαν όντω εγκάρδιο mm -hmm. χαιρετισμό. Νομίζω όλα αυτά έχουν τη σημειολογία τους. Τώρα από εκεί και Διάδρομος πέρα... Αύριο, ζώνη δηλαδή είπαμε. με έναν τρόπο, έτσι. Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Εντάξει, ναι, είναι σαφές ότι στην ατμόσφαιρα το κλίμα που επικρατούσε ήταν ένα κλίμα πλανιόταν, ένα κλίμα mm. μηχανίας, νομίζω όλοι μπορούσαμε να το διακρίνουμε, με την έννοια ότι το χάσμα μεταξύ του Πρωθυπουργού και των δύο Πρωθυπουργών είναι ναι. και υπαρκτό και είναι και σαφές και εντείνεται έντονα το τελευταίο διάστημα και ειδικά με την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, όπου ω γνωστόν έχει υπάρξει και η ανταλλαγή πυρών, η κριτική του κυρίου Σαμαρά από την Κύπρο και οι απαντήσεις, η απάντηση, τα καρφιά μάλλον, του κ. Μητσοτάκη σε δύο διαδοχικές α, συγκυρίες. Ε, τώρα, από εκεί και πέρα, να σας πω ότι ο κ. Μητσοτάκης και ο κύριος Σαμαρά θα συμπέσουν και αύριο, γιατί και οι δύο θα παραστούν στην εκδήλωση που προαναφέραμε για τα εγγένεια για, την, για το, το μουσείο του Οδυσσάη Λίτη στην Πλάκα. Εκεί που δεν θα, παρα, που δεν θα συμπέσει ο κ. Κύρι, Μητσοτάκης με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, είναι η εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΟΝΕΔ που θα γίνει mm. το Σάββατο. Εκεί όπως έχουμε μάθει, όπως έχουμε ενημερωθεί, θα είναι βέβαια ο κ. Μητσοτάκη, δεν θα παραστούν οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί. Ο κ. Καραμαλή, μαθαίνουμε, με πληροφορίε, ότι θα είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη όπου τη Δευτέρα θα μετάσχει σε εκδήλωση παρουσίαση σε βιβλίου εκεί. Οι πληροφορίε για τον κύριο Σαμαρά λένε ότι ε, έχει προγραμματίσει κάποια άλλη υποχρέωση και δεν θα παραστεί στην εκδήλωση για την ΟΝΕΔ. Βέβαια, πρέπει να σα πω ότι με δεδομένο το ότι και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επέλεξαν να μην είναι στην ε, εκδήλωση για, την, ε, για τα πέντε χρόνια από την ίδρυση τη Δημοκρατία στην οδό Ριγίλη, νομίζω ότι κανεί δεν θα περίμενε ε, 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 ότι θα ε, ε, ε. είναι στην εκδήλωση για τα πέντε χρόνια τη ΟΝΕΔ. Το μήνυμα που, έστειλαν, που επέλεξαν να στείλουν εκεί με την απουσία του, το mm -hmm. ίδιο μήνυμα επιλέγουν να στείλουν και τώρα. Τέλος, να σας πω ότι ε, ο κ. Καραμάλης, όπως είπαμε και νωρίτερα, θα μιλήσει την Δευτέρα σε εκδήλωση για παρουσίαση βιβλίου. Ε, οι πληροφορίε μου λένε ότι αναμένεται εν τέλει να κάνει και κάποια αναφορά στα ελληνοτουρκικά. Mm -hmm. Μένει να δούμε τι θα πει. Να σας πω, μάθαμε ε, ότι στην παρουσίαση αυτή θα α, παραστεί και η Μαρία Σιρεγγέλα, η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Σας το καταθέτω και αυτό ως κομμάτι του ρεπορτάζ. Λοιπόν και ούτως ή άλλως το αναλυτικό ρεπορτάζ θα το δούμε ξανά και όταν θα έχουμε να πούμε και περισσότερα και σε αυτήν την εκδήλωση την οποία αναφέρεις. Γιάννη Μπασκάκη να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.